Ενταφυλίδη, επειδή είστε και Βορειοελλαδίτης, θα ξεκινήσω με εσάς. Φαντάζομαι ότι την περιμένατε την ερώτηση, SOS. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στο πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ για της ελληνικής κυβέρνησης για την ονομασία των Σκοπίων. Προφανώς και όχι. Η εθνική θέση, έτσι όπως είναι καταγεγραμμένη και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι διαχρονική τα τελευταία χρόνια. Είναι κοινά αποδεκτό όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό Erga Omnes, δηλαδή για όλες τις κρίσεις εσωτερική και διεθνή. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε δύο πραγματάκια. Ένα ζήτημα είναι η αδιαλαξία του γειτονικού κράτους επί 25 χρόνια να μην μετακινείται από την συγκεκριμένη τοποθέτησή του. Γιατί είναι αυτό, έρχομαι στο δεύτερο στοιχείο, ότι το όνομα είναι το όχημα του αλυτρωτισμού. Επιμένουν, όπως είπε και πρόσφατα ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, στην εύξηνη ολέσχη Θεσσαλονίκης, να παραχαράσουν την ιστορία, να οικειοποιούνται σύμβολα, ονόματα, πολιτισμό, που αν δεν αποστούν από αυτήν την προκλητική στάση και θέση, δεν θα μπορούμε να βρούμε πραγματικά στη μέση ένα κοινό αποδεκτό όνομα. Γιατί, κύριε Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς ο οποίος θα κάνω τον κίνσορα και το θεράποντα στους συναδέλφους μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται και νομίζω έχει κατέστη σαφές χθες και από τις πηγές του Μεγάρου Μαξίμου ότι παραμένουμε στην εθνική θέση. Τελεία. Βοηθούν τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων τέτοιες δηλώσεις? Δεν θα κάνουμε μια ραδιοτηλεπτική διαπραγμάτευση. Αυτό, κύριε Κούτρα, ήταν και το λάθος μας τα προηγούμενα 30 χρόνια, όταν η σημερινή αντιπολίτευση, είτε στην εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας ή στην εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, επέτρεψε 200 χώρες, 168 για την ακρίβεια, να αναγνωρίσουν το γειτονικό κράτος με το συγκεκριμένο όνομα. Είναι το ένα. Και το δεύτερο, και είναι και μια απάντηση στους συναδέλφους μου Μακεδόνες βουλευτές, που θυμήθηκαν την Μακεδονία ευρισκόμενοι όντες στην αντιπολίτευση. Γιατί όσο ήταν στην κυβέρνηση, ξεχνούσαν ότι ο κύριος Μάθιου Νίμιτς και ο κύριος Αδαμάντιος Βασιλάκης πηγαίνω έρχονταν, έχω εδώ την καθημερινή, και παζάρευαν το όνομα Νέα Άνω Μακεδονία. Είναι από την καθημερινή Μάθιου Νίμιτς, Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας. Τότε δεν είδα κάποια ευαισθησία παρετήσεων από την πλευρά τους, όπως τώρα απαιτούν. Μα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ναι, λέω ότι αυτό συζητούσαν. Είχαν φτάσει σε μια, τώρα ομνίουν σε μια πιο αδιάλακτη θέση από τη δική μας πλευρά. Καμία αναφορά του συγκεκριμένου όρου, μιλώ για τους συγκεκριμένους συναδέλφους μου. Τέλος πάντων, αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Μένουμε σε αυτό που μας ενώνει. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εθνική θέση, όπως εκφράστηκε τόσο από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Νίμιτς έχει συνέντευξη τον Αλέξη Παπαχελά το βράδυ στις ιστορίες. Μπράβο, καλά κάνει και έχει και επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά που τον έχει προσκεκλημένο. Επαναλαμβάνω, η εθνική θέση είναι διατυπωμένη, εξωτερική πολιτική στη χώρα κάνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Ναι. Έτσι, ο κ. Κοτζιάς. Η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών περιγράφει σε τρεις σελίδες την εθνική μας θέση, την εθνική μας τοποθέτηση. Τότε να τη διαβάσουν οι υπόλοιποι υπουργοί. Αυτή εκφράζεται, καλό θα είναι. Τελεία. Μου είπατε κάτι. Ναι. Λέω κι εγώ τρεις λέξεις. Ναι. Καλό θα είναι. Τελεία. Η εθνική θέση, γι' αυτό λέγεται εθνική θέση, γιατί είναι από τα στοιχεία εκείνα που μας συνενώνει όλους. Ναι. Όλες οι εθνικές δυνάμεις, συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Κύριε Κεφαλογιάννη. Όπως και σε πολλά άλλα θέματα, έχουμε δει ότι άλλη είναι η θέση της κυβέρνησης και άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο, όσο και αν αυτό ακούγεται τρελό. Αυτό βλέπουμε και στο πολύ σημαντικό, πολύ εθνικά, αν θέλετε, επικίνδυνο θέμα της στάσεις που κρατάει η κυβέρνηση από τη μία και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, στο μεγάλο ζήτημα που δεν είναι μόνο ονομασία του γειτονικού κράτους, αλλά όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αλυτρωτισμός. Θέλω να θυμίσω, επειδή δεν έχει νόημα να ανατρέχει κανείς στο παρελθόν, αλλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε τρεις και λίγο αυτό κάνει, να θυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση, επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή, με την κυρία Μπουκογιάννη που είχατε εδώ πριν από λίγο Υπουργό Εξωτερικών, όπως θυμάστε, έθεσε βέτο στο Βουκουρέστι και αν θέλετε αυτό ήταν και μια πολύ μεγάλη εθνική απόλυτη στάση της εποχής εκείνης, η οποία είναι και η εθνική γραμμή και σήμερα. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης αναφέρεται στο ότι είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΠΕΞΜΑ. Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα έχει ως επίσημη θέση την εθνική γραμμή. Το θέμα είναι το τι λέει ο κύριος Μουζάλας, που είναι υπουργός της κυβέρνησης, και το τι λέει ο κύριος Μπαλαούρας, ο οποίος είναι βουλευτής της συμπολίτευσης. Και στην φάση αυτή που γνωρίζουμε όλοι, ότι υπάρχει
υπάρχει στο παρασκήνιο μια διαδικασία για εξέβρεση μιας λύσης στο ζήτημα αυτό. Είναι προφανές ότι δεν βοηθάει η ελληνική κυβέρνηση, η συμπολίτευση δια των εκπροσώπων της να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι η εθνική γραμμή και σε καμία περίπτωση αυτό δεν βοηθάει η Ελλάδα να έχει τη στάση που έχει τηρήσει στο παρελθόν όπως επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή. Κύριε Τριανταφυλλίδη, το βράδυ υπάρχει συζήτηση στην Βουλή με θέμα τη δικαιοσύνη, ωστόσο πάρα πολλά έχουν ακουστεί για το τι θα ακούσουμε για τη διαπλοκή. Ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα, όπως έχουμε ακούσει από διαστόματος κυρίου Δραγασάκη, ακόμη και του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα ακούσουμε. Μου ζητάτε να προδικάσω. Τι θα θέλατε, θα θέλατε. Σας ρωτάω λοιπόν αν θα θέλατε να ακούσετε ονόματα και διευθύνσεις και συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως έχει πει ο Αντιπρόεδρος και ο Πρωθυπουργός. Ναι, το αναμένουμε. Οψόμεθα. Νομίζω ότι η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών οφείλουμε τον αναγκαίο σεβασμό στο θεσμικό τους ρόλο, του λόγου και του αντιλόγου και τελικά θα δούμε τι ακριβώς θα βγει από την συζήτηση. Νομίζω όμως ότι η κυβέρνηση ήθελε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα. Την άτεγκτη δική μας με τοπική σύγκρουση με την διαφθορά και με την διαπλοκή όπως εκφράστηκε από τις κυβερνήσεις που την υπηρέτησαν στο πλαίσιο αυτής της αιμομικτικής σχέσης των ολιγαρχών των καναλιών, των τραπεζιτών και των πολιτικών τους μπροστάριδων, ναι, μπροστινών. Λοιπόν, επί 30-40 χρόνια, όπου την ίδια ώρα που επαγγελματίας και επιχειρηματίας δεν μπορούσε να δανειοδοτηθεί την τελευταία πενταετία, κάποιοι άλλοι μπορούσαν και μπορούσαν να δανειοδοτηθούν με προνομιακούς χώρους, χωρίς μάλιστα να επιστρέφουν τα χρήματα. Κοιτάξτε, από αυτή τη συζήτηση, αγαπητοί μου συνάδελφοι, προκύπτει ένα ερώτημα. Κοίτα ποιοι μιλάνε. Όχι, το ερώτημα προκύπτει. Αυτό είναι πολιτικό και αφορά εσάς. Το ερώτημα προκύπτει για τους πολίτες. Πολιτικά είναι όλα. Όχι, δεν είναι όλα πολιτικά. Όλα πολιτικά. Υπάρχουν και οικονομικά και πρακτικά. Και η σχέση με τους πολίτες. Θα μάθουμε ποιος δεν επέστρεφε τα δάνεια. Θα τα ακούσουμε τα ονοματάκια. Νομίζω ότι έχει καταγραφεί και έχει επιληφθεί και η δικαιοσύνη. Και ξέρουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, πέρα από τα λόγια, κρίνεται από τις πράξεις. Και οι πράξεις λένε ότι ο Ψυχάρης πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ο Παπασταύρου πλήρωσε 3,8 εκατομμύρια ευρώ, ο Μπόμπολας πλήρωσε 1,8 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτή την κατεύθυνση ισονομίας και ισοπολιτείας, γιατί δεν έχουμε κανέναν εχθρό απέναντί μας. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί κάποιοι όλοι να είναι ίσοι και μερικοί να είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Θα πληρώσουν όλοι τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, αφού τις συναντάγατε 3-4 φορές. Δεν θέλω να περάσουμε από την πολιτική στην παραπολιτική. Καμία παραπολιτική. Και το ένα πολιτική είναι, άμα θέλετε, και το άλλο πολιτική είναι. Πώς. Να τις αποδέχτηκε τις επαφές ο κύριος Τσίπρας. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αυτό που είναι πολιτικό είναι ότι τη μία τους καταγγέλλεται και πολύ καλά κάνετε άμα υπάρχουν παρανομίες. Και να συνεχίσετε να το κάνετε. Βεβαίως και να συνεχίσετε να το κάνετε. Τον οποιονδήποτε καταγγέλλει. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να το συναντάς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι το καραβάνι τραβάει την πορεία του. Και αφήστε, το αυτό ανοιχτάει, πώς το λέει. Αφήστε τα σκυλιά να γαυγίζουν. Ναι. Λοιπόν, αυτά κοντά στα σκυλιά γαυγίζουν, λέμε, είναι τα και οι γάτες που νιαουρίζουν. Γιατί λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα. Κοντά στους ψαλμούς, αλληλούια, εδώ υπάρχει θέμα. Ένα λεπτό. Έχουν υπάρχει μείνει θέμα με το προσφυγικό. Ώρες. Υπάρχει θέμα με την αξιολόγηση. Αυτό που απασχολεί την κυβέρνηση είναι αυτό το ζήτημα που θα συζητηθεί σήμερα. Πολύ. Διότι μόλις πριν λίγο είχαμε εδώ την κυρία Παπαγιάννη, φαντάζομαι την κυρία Παπαγιάννη κάτι παραπάνω. Γιατί είναι από προσανατολιστικό. Πολύ καλά κάνετε και το σημειώνετε. Γιατί πρέπει να κάνουμε σε αυτούς τους πονηρούς, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Ξέρετε την. Γι' αυτό και έρχομαι στην εκπομπή σας. Γιατί σέβομαι τη δουλειά που κάνετε. Είναι άλλο πράγμα η συνεννόηση και άλλο πράγμα η συγκάλυψη. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι εθνικά, κοινωνικά, πολιτικά αναγκαίο να συνεννοηθούμε πάνω σε 5 βασικές γραμμές, στο οικονομικό, το προσφυγικό, το ασφαλιστικό κλπ., ότι η συνεννόηση οδηγεί στη συγκάλυψη. Την πίσω αυλή είναι λαϊκή απέτηση. Να πληρώσουν αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα. Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα σε αυτό το χάρι. Και να μην του συναντούν οι πολιτικοί. Και κυρία Κεφαλογιάννη. Να μιλήσουμε λοιπόν, αφού λέγεται όλα τα συν. Να μιλήσουμε για την συντριβή της ελληνικής οικονομίας, για τη συντριβή της μεσαίας τάξης, για όλα αυτά που είναι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδας και των Ελλήνων, για τα οποία δεν
συζητάμε, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει έρθει να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία για την πορεία της αξιολόγησης. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει έρθει να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία για το τι συμφωνήθηκε ακριβώς με την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες εβδομάδες στην Ευρώπη. Ο κύριος Πρωθυπουργός έρχεται σήμερα και ουσιαστικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στείνει ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης, το οποίο θα λειτουργήσει ως ο τέλειος αντιπερισπασμός από τα πραγματικά προβλήματα, από όλα αυτά που θα έπρεπε να συζητάμε και δεν συζητάμε. Το λέω αυτό διότι είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετά τις καταγγελίες της εισαγγελέως σε σχέση με αυτά που συνέβησαν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και είμαι πάρα πολύ προσεκτική σε αυτά που θα πω, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι. Γιατί ακυρώθηκε η συνεδρία σήμερα. Δεν μπορούμε ποτέ να βγάζουμε συμπεράσματα μόνοι μας από πράγματα που απλώς έχουν, αν θέλετε, καταγγελθεί. Το λέω διότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οτιδήποτε καταγγέλλεται, αυτομάτως ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί ως δικαστικό σώμα που βγάζει και την απόφαση. Εν τω μεταξύ, η αρχή διάκρισης των αξιών δεν υπάρχει πουθενά, δεν την γνωρίζουν. Είναι, ξέρετε, στο πρώτο εξάμεινο στη νομική το μαθαίναμε. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει αρχή διάκρισης των αξιών. Εκτελεστική, δικαστική, είναι κάπου όλα μια από τα ίδια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εμείς κάναμε ένα αίτημα. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έχει πολύ συγκεκριμένες αυξημένες αρμοδιότητες από το καταστατικό, από τον κανονισμό της Βουλής. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μετατραπεί και σε εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Ναι. Ζητήσαμε εμείς λοιπόν οι καταγγελίες αυτές για τη δικαιοσύνη να εξεταστούν στα πλαίσια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και η Επιτροπή αυτή θα ήταν η αρμόδια για να βγάλει και πόρισμα και ενδεχομένως από εκεί και πέρα να λειτουργήσει και όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Αντί να γίνει λοιπόν αυτό, έγινε η επικοινωνιακή ρελάνς του κυρίου Τσίπρα και μας φέρνει στην Εθνική Αντιπροσωπεία να μας μιλήσει σε μια προημερησία εντάξει συζήτηση στη Βουλή για τη δικαιοσύνη, τη στιγμή που δεν μας ενημερώνει, όπως σας είπα πριν, για τα μεγάλα, τα καυτά θέματα, όπως για παράδειγμα το θέμα της αξιολόγησης. Και σας λέω λοιπόν ότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, 14 μήνες, αυτό που έχουμε δει είναι μια κυβέρνηση η οποία τις ανεξάρτητες αρχές όχι απλώς τις απαξιώνει, αλλά προσπαθεί να τις ελέγξει. Αφήνει πάρα πολλές από αυτές ακέφαλες, έτσι ώστε να μην μπορούν ούτε καν να βγάλουν αποφάσεις. Βλέπουμε ότι για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, ουσιαστικά πάμε σε ένα σύστημα που θέλει τον Υπουργό να ελέγχει απόλυτα το τηλεοπτικό τοπίο. Βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει 14 μήνες καμία απολύτως, δεν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία για την πάταξη της διαφοράς και της διαπλοπής. Και ίσως σας το πω, πολύ απλά θα σας πω κάτι, δεν θα σας πω. Η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κάθε τρεις και λίγο παρεμβαίνει για να πει ότι ο κύριος Πύρτζης, ο αρμόδιος υπουργός, δεν κάνει παράτυπες ενέργειες. Πού έχετε δει τον κύριο Σπίρτζη να έρχεται και να υπακούει σε αυτά που λένε οι ανεξάρτητες αρχές? Ο κύριος Σπίρτζης ξέρετε ότι είχε έτοιμο από την προηγούμενη κυβέρνηση το μεγάλο θέμα της ηλεκτρονικής ανάρτησης των δημοσίων συμβάσεων. Αυτό είναι ένα βήμα για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Τι είπε ο κύριος Σπίρτζης το 2017 και βλέπουμε. Δεν βλέπω λοιπόν καμία πραγματική πρόθεση της κυβέρνησης για θεσμική θωράκιση της χώρας, για την στήριξη όλων αυτών των θεσμών, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, που πραγματικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια επικοινωνιακή μόνο προσπάθεια. Και δυστυχώς βλέπουμε μια αριστερά, η οποία μέχρι τώρα μας είχε συνηθίσει τουλάχιστον σε μια αντιπαράθεση με πολιτικά επιχειρήματα. Βλέπουμε μια αριστερά, η οποία το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει λάσπη και να έχει καταντήσει να μας θυμίζει εποχές που έχουμε και θα θέλαμε να έχουμε ξεχάσει.